Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Μαΐου στην περιοχή του περιγελίου της Καβάλας, προκειμένου να ανεπτυχθεί το ζήτημα της χρηματοδότησης από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Δήμο της Καβάλας με το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη του σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης κινητικότητας στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, παρόντας και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση του έργου ΣΒΑΚ, ενώ τόνισε τη σημασία του έργου για την ανάπτυξη της περιοχής, επισημένοντας ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια. Το έργο ΣΒΑΚ στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην ενίσχυση της αστικής κινητικότητας και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μάλιστα, αναφέρθηκε στα ωφέλη που θα προκύψουν από το έργο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο περιγυάλι της Καβάλας για να επιθεωρήσουμε τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή αυτού μέσω της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπλασης που χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το ποσό με το οποίο χρηματοδοτεί τα έργα η ΠΑΜΘ από το ΕΣΠΑ είναι 15,1 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, όμως, πρέπει να πούμε ότι η ίδια η ΣΒΑ αντλεί πόρους και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης και το Πρόγραμμα Φιλόδημος, το Τομιακό Πρόγραμμα του Περιβάλλοντος, αλλά και με ιδίους πόρους του Δήμου Καβάλας. Και έτσι το συνολικό ποσό, θα μας πει και ο Δήμος, ανέρχεται στα 29 εκατομμύρια ευρώ αυτή η παρέμβαση στο σημείο αυτό. Όπως όλοι πολύ καλά καταλαβαίνουμε, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ποσό, που σημαίνει υλοποίηση πολλών και σημαντικών έργων που θα αλλάξουν το προφίλ του περιγυαλίου αλλά και της Καβάλας συνολικά. Καθώς το περιγυάλι αποτελεί το λιγόμενο οικιστικό της πνεύμονα, καθώς πρόσφατα έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και έτσι θα δώσει λύσεις στο μείζον στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη. Σε ό,τι αφορά το ΣΒΑ, καθ' αυτή, θα ήθελα να πω ότι περιλαμβάνει πληθώρα έργων, τα οποία θα αναπτύξει ο Δήμαρχος, στα οποία δεν θα αναφερθώ αναλυτικά εγώ, αλλά παρακαλώ κρατήσουμε το βασικό στόχο που είναι Καβάλα 2030, μία πόλη ανθεκτική, συμπεριληπτική και κλιματικά ουδέτερη. Ωστόσο, ο Δήμαρχος Καβάλας, κ. Θόδωρος Μουριάδης, σε δηλώσεις του ανέφερε τα εξής: τα έργα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης προσδίδουν μία άλλη δυναμική στην πόλη της Καβάλας. Και όχι μόνο διότι μία παραμελημένη περιοχή, όπως είναι το Περιγυάλι, το οποίο έκανε πάνω από 35 χρόνια να μπει στο σχέδιο πόλης, αλλά όμως διότι γίνονται παρεμβάσεις οι οποίες πλέον οδηγούν την πόλη μας σε αυτό που λέμε κλιματικά ουδέτερες. Ο στόχος μας πλέον είναι αυτό να επεκταθεί και στην υπόλοιπη πόλη της να Καβάλας. Πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι στις 22 Απριλίου υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη το σχέδιο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του περιγυαλίου της Καβάλας. Θεωρώ και σαν στέλεχος της περιφέρειας αλλά και σαν καβαλιώτης ότι είναι εύλογη και επιβεβλημένη η επιλογή του Δήμου μετά από 35 χρόνια ταλαιπωρίας για να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης αυτή η περιοχή, να αξιοποιηθεί το ΣΒΑ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν έργα υποδομής. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να τονίσω ότι και νομίζω ότι σε αυτό είναι και άποψη που εκφράζει και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Δήμαρχο. Το ΣΒΑ του Περιγυαλίου δεν είναι μία υπόθεση η οποία αφορά στενά το περιγυάλι της Καβάλας, το οποίο βασικά δικά του ζητήματα λύνει. Είναι κάτι το οποίο αφορά συνολικά την πόλη της Καβάλας, γιατί τακτοποιεί θέματα παραδείγματος χάρη των αθλητικών χώρων που βρίσκονται σε αυτό, γιατί παρέχει οδική ασφάλεια σε όλη την πόλη, γιατί όλος ο κόσμος στην Καβάλα, ο μισός κόσμος στην Καβάλα από εδώ μπαίνει και από εδώ βγαίνει και έχουμε θρηνήσει στον παραλιακό δρόμο δεκάδες συμπολίτες μας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα. Αυτό πιστεύω θα λυθεί. Πιστεύω ότι αφορά όλη την Καβάλα επίσης, γιατί βελτιώνει και συνολικά την εικόνα της πόλης και σε αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οπωσδήποτε όταν μιλάμε για μια περιοχή τουριστικού ενδιαφέροντος, οπωσδήποτε παίζουν ρόλο και οι εικόνες τις οποίες δίνουμε ως προσλαμβάνουσες στον επισκέπτη που έρχεται ή που φεύγει από την περιοχή μας. Θέλω να πιστεύω ότι αν θα ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, και να ευχαριστήσω βέβαια τον Περιφερειάρχη μας, τον Χριστόδουλο Τοψίδη, θα αλλάξει άλλη η εικόνα της περιοχής. Εδώ είναι η είσοδος της πόλης Καβάλας. Εδώ είναι η πρώτη εικόνα που βλέπουν οι επισκέπτες, οι τουρίστες, οι επιχειρηματίες που έρχονται στην πόλη.
είναι μια περιοχή που είναι ταχαίως αναπτυσσόμενη. Υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι η επένδυση του κ. Κουρτίδη πιο πέρα. Είναι το Βρανάς Resort, είναι 2-3 μαγαζιά που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή. Και μαζί με όλα αυτά που θα έλθουν προσθετικά, πιστεύω ότι θα επέλθει επιτέλους σε αυτή η ανάπτυξη και σε αυτό το υποβαθμισμένο δυστυχώς τμήμα του Δήμου μας στην περιοχή του Περιγυαλίου. Βρισκόμαστε συνεχώς σε διαβουλεύσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, με την Διαμεσογειακή Επιτροπή για τον Τουρισμό και μιλάμε συνέχεια για βιώσιμο τουρισμό. Τουρισμός και ανάπτυξη, ανάπτυξη και τουρισμός πάνε συνέχεια μαζί. Και το ΣΒΑ του Περιγυαλίου δεν θα μπορούσε παρά είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα και ένα βασικό πυλώνα για να βοηθήσει και τον τουρισμό. Το ΣΒΑ του Περιγυαλίου θα προσθέσει πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Άλλωστε, φαίνεται ήδη ακούστηκε 3-4 φορές το όνομα του κ. Κουρτίδη και πιστεύουμε ότι με τέτοιες προσπάθειες θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στην κοινή προσπάθεια που κάνουμε για τον τουρισμό μας.